Λοιπόν, ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που ζητούσε από τον κόσμο σε τηλεμαραθώνιους να δώσουν 25 ευρώ σύνταξη ασφαλισμένα, δήθεν 5 εκατομμύρια ευρώ από τη Δούρου για την ανακαίνιση του λεωφόρου. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που πήγε στους παίκτες και τους είπε: δεν πειράζει που είστε απλήρωτοι, περιμένω τα 6 εκατομμύρια από την Νόβα. Ο κύριος Αλαφούζος δεν είναι αυτός που έγινε να μας ενημερώσει 2 χρόνια για το χρέος το οποίο αφήσαμε στα 8,2 και δεν ξέρουμε αν αυξήθηκε ή αν μειώθηκε. Ο κύριος Αλαφούζος δεν είναι αυτός που κάθε χρόνο μέσω κρίσης ανεβάζει τα εισιτήρια διαρκείας. Ο κύριος Αλαφούζος δεν είναι αυτός ο οποίος δεν έχει δώσει ακόμη το μέρισμα από την ΠΑΕ στον ερασιτέχνη και έτσι αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο προσφυγών σε μερικά τμήματα. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που συνομιλούσε με πρίγκιπες. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που έφερνε Φίσα και Βόκολο και ήρθε ο Γάβρος και τον έκανε πλάκα και ανέβαλε το μάτς με το έτσι θέλω μες στη λεωφόρο. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατεβαίνει σε στημένο πρωτάθλημα και κατεβαίνει. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ήταν αυτός που στήριξε για διευθύνοντα σύμβουλο του Super League τον κύριο Γκαγκάτσι που με σωρανούσε με τον Κόκαλη το 2001 μέχρι το 2008. Εγώ τι θέλω να πω, ότι επειδή βγήκε ο Αλαφούζος σε μια δύσκολη στιγμή μπροστά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον ευγνωμονούμε για πάντα. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις, όχι σε θεωρητικό επίπεδο δυστυχώς για κάποιους δημοσιοκάφρους, οι οποίες ποτέ δεν μάθαμε γιατί να βάγισαν. Παρόλα αυτά όμως, επειδή σηκοψηφυρίζεται στις τάξεις και των οργανωμένων και κυρίως των απλών φιλάθλων το Αλαφούζε Πούλο, εγώ δεν θα πω το Αλαφούζε Πούλο, εγώ θα πω μάγκα μου, όπου τη λες πρώτον ψέματα, ότι έβαλες 30 εκατομμύρια στην ΠΑΕ. Σε 9 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από το 12, έχεις βάλει 19 εκατομμύρια και τα 8 εκατομμύρια τα έχει βάλει ο κόσμος μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία και θα σου πω: έχεις 43 εκατομμύρια ευρώ έχεις δώσει για το Sky. Έδωσες άλλα πόσα εκατομμύρια οικογένειά σου να πάρει το Ξαρενόπλη από τον Αγγελόπουλο. Αν πονάς ή αν τέλος πάντων θες να γυθείς του Παναθηναϊκού, σκάσε 5 εκατομμύρια τώρα να φέρεις πεκταράδες για να ανέβεις λίγο στην υπόλοιψή μας.